Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι ελληνικές αρχές για τον κινέζικο πύραυλο που πέφτει ανεξέλεγκτα στη γη Αθηνά Παπακώστα. Πρόκειται, Μάρκο, για τον πύραυλο Long March 5B, ο οποίο εκτοξεύτηκε στι 24 Ιουλίου από το νησί Χαϊνάν στη Νότια Κίνα και τοποθέτησε με επιτυχία, το βλέπουμε και στι εικόνε μα, μια νέα μονάδα διαστημικού σταθμού σε τροχιά. Αυτή τη στιγμή, τμήματα του πυράβλου θα μπορούσαν να πλήξουν τη Νότια Ευρώπη ή τι Υπηρετικέ Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Τώρα, τα συντρίμμια του ζυγίζουν 32 τόνου και έχουν περίπου μήκο τα 22 μέτρα. Και σύμφωνα με δελτίο ασφαλεία του Οργανισμού Ασφαλεία Αεροπορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον εναέριο χώρο 7 ευρωπαϊκών χωρών συγκεκριμένα τη Βουλγαρίας, τη Γαλλία, τη Ελλάδα, τη Ιταλία, τη Μάλτα, τη Πορτογαλίας και τη Ισπανία. Εάν επιβεβαιωθούν οι μικρέ κατά τα άλλα πιθανότητε πρόσκρουση, τότε η Βόρεια Ελλάδα ή η Κρήτη είναι από τα μέρη που αναμένεται να δεχθούν σε εισαγωγικά τα συντρίμια. Κρατάμε τι μικρέ πιθανότητε και σε ευχαριστώ προ το παρόν. Πάρο...